Ευρισκόμεθα, αγαπητοί, εις την 14η κατήχηση του Αγίου Κυρίλου, Επισκόπου Ιεροσολύμων, εις την παράγραφον Κάπα 20. Ήδη τη μισή παράγραφο την είχαμε αναλύσει την περασμένη φορά και συνεχίζουμε. Και προωρών περί των Ιουδαίων των αναπηθόντων του στρατιώτας ψεύσαστε και λεγόντων είπατε ότι έκλεψαν αυτόν φυσί, φυλασσόμενοι μάταια και ψευδή έλεον αυτόν εγκατέλειπον. Ήλθεν γάρ ο ελαιών αυτούς και σταυρώθη και ανέστη, δους εαυτού το αίμα το τίμιον υπέρ Ιουδαίοντε και έθνων, κακίνη λέγουσιν είπατε ότι έκλεψαν αυτόν φυλασσόμενοι μάταια και ψευδή. Περί δε της Αναστάσεως αυτού και εις αείας φυσήν, ο αναγαγών εκ γης των ποιμένα των προβάτων των μέγαν, προσέθηκε το τον μέγαν, ή να μη της προλαβούσιν ποιμέσιν ισότιμος είναι νομιστή. Εδώ αναφέρεται στο γεγονός εκείνο που επληρώθησαν οι στρατιώτες να πούν ψέματα, ότι δεν αναστήθη ο Ιησούς αλλά ημών κοιμωμένον εκλάπει από τους μαθητάς. Εδώ παίρνει ένα χωρίο όταν λέγει είναι από τον Ιωνά, από το δεύτερο κεφάλαιο στίχος 9, ότι φυλασσόμενοι μάταια και ψευδή έλεον αυτόν εγκατέλειπον. Αυτός είναι ο στίχος, ότι εγκατέλειπον λέγει έλεον, αλλά κάθισαν να φυλάτουν τα μάτια και τα ψευδή. Και ερμηνεύει ωραιότατα ο Άγιος Κύριλλος και λέγει ότι όταν λέγει ο Ιωνάς εγκατέλειπον έλεον, ο έλεον λέει το έλεος εγκατέλειψαν. Ποιος είναι ο έλεον? Είναι αυτός που εσταυρώθηκε και αναστήθη. Εγκατέλειψαν αυτόν και κάθισαν να φυλάσσουν τα μάτια και τα ψευδή. Θέλει δηλαδή με άλλα λόγια να τονίσει ότι εκείνον που δίνει το έλεος, εκείνος που ήλθε πραγματικά να μας ελεήσει, τον αρνήθηκαν. Εγκατέλειπον, τον εγκατέλειψαν, τον αρνήθηκαν και έμειναν σε πράγματα τα οποία ήσαν έξω από το έλεος του Θεού. Στη συνέχεια αναφέρεται στον Ισαΐα με ένα χωρίον που λέγει, είναι από το 63 κεφάλαιο στίχος 11, ότι ο αναγαγών εκ γης των ποιμένα των προβάτων, τον μέγαν, εκείνος ο οποίος ανοίγαγε από τη γη, εσήκωσε από τη γη τον ποιμένα των προβάτων τον μέγαν, δηλαδή ο Θεός Πατήρ που αναστήνει τον Υιόν. Και λέγει ο Άγιος Κύριλλος, είδες τι είπε, τον μέγαν. Επειδή κι άλλοι ποιμένες υπήρξαν προβάτων, για να μην θεωρηθεί μπερδευτή τροποντινά ότι είναι ένας από τους κοινούς ποιμένας του Ισραήλ, τον αποκαλεί μέγαν. Και προφανώς αναφέρεται εις τον Ιησούν, διότι αυτός είναι ο μέγας ποιμήν. Είδες τι είπε, ο αναγαγών, δηλαδή εκείνος ο οποίος ανοίγαγε από την γη, δηλαδή από τον τάφο, δηλαδή ανέστησε από τον τάφο. Το θέμα είναι για την Ανάσταση του Χριστού και είναι επιχειρήματα αυτά αγιογραφικά, όπως έχουμε ήδη πει. Και συνεχίζουμε και πηγαίνουμε στην 21η παράγραφο. Εχόντων τίμην ημών τας προφητείας η πίστης παροιμήν έστω. Ενώ εμείς λέγει
που έχουμε τις προφητείες, να μείνει σε εμάς η πίστης. Εμείς έχουμε τις προφητείες, στις οποίες προσέχουμε, και έτσι είμαι θα πιστεί. Πιπτέτωσαν οι πίπτοντες εξ απιστίας επειδή θέλουσιν. Ας πέφτουν εκείνοι που θέλουν να πέφτουν, μένοντες στην απιστία τους. Και αυτοί είναι οι Εβραίοι. Εμείς θα στερεωθούμε επάνω εις των προφητικών λόγων, θα πιστέψουμε και θα είναι για μας η ζωή. Όμως, αν κάποιοι θέλουν να μην πιστεύουν, θέλουν να πέφτουν, αυτοί ας πέφτουν. Αυτή η φράση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και δια το ύφος της, προπαντός δια το ύφος της, στις περιπτώσεις εκείνες που πολλές φορές ανοίγουμε μία συζήτηση με αντιτιθεμένους ανθρώπους. Τους λέμε τα επιχειρήματα, στερεώνουμε την Ανάσταση του Χριστού και εκείνοι μένουν μέσα στην απιστία τους. Ξέρετε τι κάνουμε? Μαλώνομαι μαζί τους, τσακωνόμαστε μαζί τους. Επιτρέψατε μου να σας πω ότι δεν είναι σωστό να μαλώνουμε. Και φτάνομαι στο σημείο να βριζόμαστε ακόμη και να τους πιάνουμε και εχθρούς. Γιατί όλα αυτά? Και το σπουδαίο είναι ότι αισθανόμενοι ότι υπερμαχούμε, υπερμαχόμεν του Χριστού, του Κυρίου, κάνουμε καλά. Δεν κάνουμε καλά. Δούλος Κυρίου ούδη μάχεστε, λέγει ο Λόγος του Θεού, λέει ο Απόστολος Παύλος, στον Τιμόθεο το λέει. Δεν πρέπει να μάχεται ο δούλος του Θεού, ο δούλος του Κυρίου. Δεν πρέπει να μάχεται, δεν πρέπει να τσακώνεται. Εμείς θα πούμε στους αντιτιθεμένους αυτό που είναι το σωστό. Εάν μεν είναι άνθρωποι καλοπροαίρετοι, θα το δεχθούν. Εάν δεν είναι, θα τους πούμε: εύχομαι να το καταλάβεις αυτό. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω μαζί σου, παρά μόνο εύχομαι να το κατανοήσεις, να σε φωτίσει ο Θεός. Τίποτα άλλο. Δεν θα μαλώσουμε. Θέλετε ακόμη? Όταν μαλώνουμε με έναν άνθρωπο, κόβουμε τις γέφυρες να του ξαναμιλήσουμε. Με τον τρόπο αυτόν λοιπόν, σαν να τον απομονώνουμε αυτόν. Δεν είναι σωστό. Μην ξεχνάτε ότι οι σύγχρονοι χριστιανοί μας, στην πλειονότητά τους, απιστούν. Δεν έχουν ορθήν πίστη. Βέβαια, εκείνοι που αρνούνται την Ανάσταση του Χριστού, όταν τους πούμε ότι είναι άπιστοι, θα μας πούν αμέσως: και εγώ πιστεύω, δεν μπορεί να με πεις άπιστον. Ότι υπάρχει μία ασυνέπεια σε ό,τι λέγει αυτός ο άνθρωπος, ότι είναι πιστός. Μα πώς είναι δυνατόν? Ή ακόμα να πιστεύει στην θεανθρωπίνη φύση του Χριστού και να μην πιστεύει στα λόγια του. Δηλαδή θέματα που αφορούν στην ηθική. Άμα πεις ότι πρέπει να υπάρχει αγνώτης, θα σου πει: είναι ξεπερασμένο πράγμα αυτό. Μα το είπε ο Χριστός. Μα δεν το λογαριάζω. Μα λες ότι πιστεύεις στον Χριστό. Εάν λες ότι πιστεύεις, σημαίνει ότι πρέπει να κατοικεί μέσα σου ο Λόγος του Θεού. Πρέπει να αποδέχεσαι τη διδασκαλία του Χριστού. Κατά τα άλλα, πώς μπορείς να λέγεσαι πιστός? Τι έννοια έχει αυτό το πιστός? Δεν έχει έννοια πια. Γι' αυτό το λόγο θα διορθώνουμε τους ανθρώπους, θα αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις. Είναι νεοειδωλολάτρε ή άπιστοι οι σύγχρονοι χριστιανοί μας. Βαφτίστηκαν. Αλλά πρέπει να τους μεταχειριζόμαστε όπως θα μεταχειριζόμαστε πιθανώς ειδωλολάτρες ανθρώπους. Πιθανώς που δεν εγνώρισαν τίποτε από την πίστη. Πάντως, ως μέθοδος, δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε ούτε τη βία, ούτε τις φωνές, ούτε να αγριεύουμε, ούτε τους τσακωμούς, ούτε τίποτε. Αντιτίθεται, θα του πούμε ότι θα ευχόμαστε γι' αυτόν. Τίποτε άλλο. Θα είμαι θα ευγενής στο σημείο αυτό. Μπορεί κάποιος να μου πει τώρα, ειδικά με τους αιρετικούς, μα να μην θυμώσεις.
Ή ακόμα, δεν έχετε πάτερ μου υπόψη σας, κάπου γράφει, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν γράφει, λέγει, ότι αγιασμένο το χέρι εκείνο που θα σκαμπυλήσει εκείνον που λέγει αιρετικά πράγματα. Εδώ θα είχα να πω το εξής. Όπως και η παράδοση λέγει ότι και ο Άγιος Νικόλαος εράπησε τον Άριον, μάλιστα στην μονή μας, σε ένα παρεκκλήσι που έχουμε σκηνές από τη ζωή του Αγίου Νικολάου. Έχει καλό, πολύ καλά διατηρημένη μία σκηνή, είναι η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Μικράς Ασίας, και εκεί ο Άγιος Νικόλαος είναι στο άκρο των συνέδρων, όπως είναι το συνέδριο, δηλαδή 318 Θεοφόροι Πατέρες, ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι εις το μέσον που προεδρεύει, εκεί ραπίζει τον Άριο. Ναι, δεν κατακρίνω αυτά, αυτό που έκανε ο Άγιος Νικόλαος και αυτό που λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Γιατί εμέθοδοι ποικίλουν σε κάθε εποχή. Εδώ πρόκειται περί μεθόδου, δεν πρόκειται περί δόγματος πίστεως, πρόκειται περί μεθόδου. Σε μια εποχή που η πλειονότητα των ανθρώπων είναι χριστιανοί, εκείνος ο οποίος μένει βλάσφημος, αιρετικός, πρέπει κάποτε και με το ζόρι να βγει από τη μέση. Δεν το λέγω εγώ, το λέγει ο Λόγος του Θεού. Είναι στην Παλαιά Διαθήκη και το ανανεώνει ο Απόστολος Παύλος. Συνεπώς είναι και θέμα της Καινής Διαθήκης, ότι εξαρείτε των πονηρών εξημών αυτών. Θα βγάλετε τον πονηρόν άνθρωπον από ανάμεσά σας. Θέλετε ακόμα και το ζήτημα του αφορισμού. Θα πει αφορισμός: από εκεί ορίζω, βγάζω από τα όρια. Ποια όρια? Της Εκκλησίας. Αυτό θα πει αφορίζω. Δηλαδή σε ξεκόβω. Δεν είσαι χριστιανός. Ξέρετε πότε? Όταν η πλειονότητα των ανθρώπων είναι χριστιανή. Όταν όμως φτάσαμε σε μια εποχή που η πλειονότητα δεν είναι χριστιανή στην ουσία, αλλά οι χριστιανοί είναι ένα μικρό μέρος, είναι το λίμα, είναι το λίμα λάμδα εψιλον γιώτα περισπωμένη μη αλφα, το λίμα, πέστε μου σας παρακαλώ, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τώρα τον τρόπο αυτόν? Να θυμώνουμε, να σκαμπυλίζουμε, να κλωτσάμε? Δεν θα βγει τίποτα. Τι πρέπει να κάνουμε? Ό,τι έκαναν πάλι οι πρώτοι χριστιανοί. Πότε? Όταν οι πρώτοι χριστιανοί ήσαν λίγοι και οι πολλοί ήσαν ειδωλολάτρε. Τι έκαναν οι πρώτοι χριστιανοί? Μιλούσαν ευγενώς και ούτε μπορούσαν να πούν ότι θα αρχίσουμε να φωνάζουμε και να διαπληκτιζόμεθα μόνο και μόνο γιατί είναι γύρω μας ειδωλολάτρε. Όχι, οι παλαιοί πρώτοι χριστιανοί εκινούντο μέσα στο χώρο των ειδωλολατρών με άψογη συμπεριφορά. Έτσι πρέπει σήμερα πάλι, κατά δυστυχία, γιατί έχουν μείνει λίγοι χριστιανοί, να κινηθούμε. Σίδε έστικας επί την πέτραν της πίστεως της περί της Αναστάσεως. Μήποτε σε της αιρετικός πίση δυσφημίσε την Ανάσταση. Μήπως καμιά φορά λέγει σε πίση κάποιος αιρετικός και σου δυσφημίσει την Ανάσταση του Χριστού? Μέχρι γάρ σήμερον μανιχαίοι λέγουσιν φαντασιώδη και ουκ αληθεί του σωτήρος την Ανάσταση γεγονένε, παρακούοντες Παύλου του γράφοντος του γενωμένου εξπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα, και πάλι εξής λέγοντος εξαναστάσεως νεκρών Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, και πάλι αποτείνει προς αυτούς και λέγει μη είπεις εν την καρδία σου τι της αναβήσεται εις των ουρανών
ητής καταβίσεται εις την άβυσσον, του τέστην Χριστόν εκ νεκρών αναγαγήν. Δηλαδή, πρόσεξε, λέει, μην είναι στερεωμένο στο θέμα της Αναστάσεως του Χριστού. Αναφέρεται στους Μανιχαίους. Ξέρετε τι ήταν οι Μανιχαίοι, ήταν γνωστικοί. Ιδρυτής του Μανιχαϊσμού είναι ο Μάνης, τον νης με ήτα, αλλά δεν είναι πρωτόκλητο. Όσοι ξέρετε τις κλήσεις της ελληνικής γλώσσας, γιατί σήμερα δεν υπάρχουν πια κλήσεις. Οι κλήσεις είναι τρεις: πρώτη κλήση, δεύτερα κλήση, τρίτη κλήση. Λοιπόν, δεν είναι της πρώτης κλήσεως. Ξέρετε, καταργήσαμε τις τρεις κλήσεις για να κάνουμε άπειρες τώρα κλήσεις, γιατί κάθε όνομα κλείνεται στη δική του την κλήση. Ο Κουρέας, οι Κουρέιδες. Λοιπόν, γιατί κάναμε τον Κουρέα, τον κάναμε της πρώτης κλήσης, και είναι οι Κουρέιδες. Προσέξτε τώρα εδώ να δείτε, γιατί αν πούμε οι Κουρείς, πάμε στην τρίτη κλήση. Αλλά δεν υπάρχουν πια οι κλήσεις. Είναι ο Μάνης του Μάνητος. Το νης με ήτα, αλλά είναι τριτόκλητο. Δεν είναι πρωτόκλητο, δεν είναι της πρώτης κλήσης. Προσέξτε τώρα εδώ. Είναι γνωστό ότι οι Μανιχαίοι ανακάτευαν και χριστιανισμό και πολλήν ειδωλολατρία. Ο Μάνης εξάλλου ήτο Πέρσης φιλοδοξούσε να συμπεριλάβει όλες τις θρησκείες της εποχής του και να την κάνει μία τη θρησκεία και όχι πολλές. Γι' αυτό ο Μάνης θα λέγαμε είναι ο πάτρον του σημερινού οικουμενισμού. Η Εκκλησία μας φοβήθηκε φοβερά των Μανιχαϊσμών. Θα δούμε πιο κάτω, να λέει ο Άγιος Κύριλλος, όχι λέει πιο κάτω, όχι στην κατήχηση την 14, αλλά πολύ πιο κάτω, να λέγει το εξής, ότι αν σου πει ο Μανιχαίος, δώσ' μου ψωμί, μη του δώσεις. Ξέρεις γιατί? Διότι θα πάρει το ψωμί να το φάει και θα πάει πιο πέρα πριν το φάει και θα πει τα εξής λόγια: ψωμί, εγώ δεν σε θέρισα σαν στάρι, αλλά σε θέρισε άλλος, έτσι να θεριστεί αυτός που σε θέρισε. Ψωμί, εγώ δεν σε έψησα, έτσι να ψηθεί εκείνος που μου έδωσε το ψωμί. Και λέει ο Άγιος Κύριλλος, του δίνεις ψωμί να φάει και σε βλασφημάει και σε καταργέται. Διότι πίστευαν οι Μανιχαίοι ότι όλα τα πράγματα έχουν μέσα τους ψυχή, και ότι για να φας κάτι έπρεπε ή να σου το δώσει ο άλλος νεκρό, εννοείται, ή να νεκρωθεί πέφνος από το δέντρο. Δηλαδή δεν έτρωγαν ποτέ φερυπίνα, ένα σίκο. Έπρεπε τα σίκα να πέσουν από τη σικιά, δηλαδή να πεθάνουν για να φάνε τα σίκα, διότι τα σίκα είχαν ψυχή. Αρκεί να σας πω ότι ο Μανιχαϊσμός απλώθηκε σε όλα τα παράλια της Μεσογείου, Βόρειον Αφρική, Γαλλία, Κωνσταντινούπολη. Ο Μανιχαϊσμός έζησε πολλούς αιώνες. Αρκεί να σας θυμίσω ότι από το Μανιχαϊσμό πέρασε και ο Ιερός Αυγουστίνος. Είχε παρασυρθεί ο Ιερός Αυγουστίνος από τον Μανιχαϊσμό. Έκανε θράψη ο Μανιχαϊσμός. Θα μου πείτε, τόσο γελία πράγματα, μήπως και τόσοι άλλοι που λένε τόσα γελία στην εποχή μας, πώς τα αποδεχόμεθα? Τα αποδεχόμεθα. Περίεργο, περίεργο. Περίεργο, πραγματικά. Ωστόσο, λέγει, πρόσεξε, οι Μανιχαίοι θα σου πούν ότι αυτά είναι φαντασιώδη και όχι αληθινά. Ότι δηλαδή, όταν λέει φαντασιώδη, ότι δηλαδή κατά φαντασία αναισθήθη ο Χριστός. Και όχι ότι αναισθήθη πραγματικά το σώμα του. Γιατί το έλεγαν αυτό οι Μανιχαίοι, και όπως όλοι οι γνωστικοί? Γιατί απλούστατα, οι Μανιχαίοι και όλοι οι γνωστικοί σαν διαρχιστές πίστευαν ότι έχουμε δύο αρχές του πνεύματος και της ύλης. Το πνεύμα είναι αγαθόν, από Θεόν αγαθόν, η ύλη είναι κακόν, από Θεόν κακόν. Και συνεπώς, πώς θα είναι το δυνατόν ο Ιησούς Χριστός, που είτο
άνθρωπος πραγματικός, δηλαδή επήρε ανθρωπίνη σάρκα. Δεν πίστευαν όμως ότι είναι Θεός, δεν το πίστευαν αυτό. Δεν λέω για τους Δοκίτας τώρα που δεν πίστευαν καν ότι είχε ανθρώπινο σώμα, δεν λέω για αυτούς, αλλά ότι απέβαλε το σώμα του με τον θάνατο και θα ήταν ακατανόητο να ξαναπάρει εκείνο το οποίο θα ήταν αρχή του κακού. Ακατανόητο. Και συνεπώς ιρνούντο την Ανάσταση του Χριστού, την πραγματική δηλαδή έγερση του ανθρωπίνου σώματός του, και έλεγαν ότι ήτο κατά φαντασία αυτή η Ανάσταση, δηλαδή κατά φαινόμενο, ας το πούμε κατά δόκιση, κάπως έτσι. Ξέρετε ότι ο σύγχρονος πνευματισμός κάπως έτσι δέχεται την Ανάσταση του Χριστού, και το Χριστό μιλάει ο πνευματισμός για αυτόν που λέγαμε προηγουμένως την ώρα των απορριών. Ο πνευματισμός ουσιαστικά είναι θρησκεία, έχει διδασκαλία, έχει και ηθική διδασκαλία, έχει και δόγματα, αλλά δόγματα φυσικά καθόλου παρά χριστιανικά. Και στην πραγματικότητα ο πνευματισμός είναι διαρχικός. Έτσι μιλάει για την Ανάσταση του Χριστού, αλλά ότι το κατά φαντασία, κατά δόκιση είναι η Ανάσταση του Χριστού, διότι εγκαταλείπει το σώμα. Γι' αυτό και πνευματισμός λέγεται τάχα, δήθεν ότι περιφρονεί την ύλη και μένει στο χώρο του πνεύματος ή των πνευμάτων. Τάχα, δήθεν. Για να δείτε δηλαδή πόσα πράγματα υπάρχουν σε κάθε εποχή και στην εποχή μας, που όλα αυτά κατά καιρούς γράφονται σε περιοδικά, εφημερίδες, άρθρα γίνονται από διαφόρους ανθρώπους και εμείς τα διαβάζουμε και παρασυρώμεθα. Γι' αυτό σας τα κάνω πιο λιανά όλες αυτές τις θέσεις, τις περίεργες που εξάλλου τις αναφέρει και ο Άγιος Κύριλλος, μόνο και μόνο για να έχουμε μια κατοχήρωση και να μην παρασυρώμεθα από όλους αυτούς τους περιέργους ανθρώπους, που βέβαια κατά διάβολο νομιλούν ότι κατά Θεόν. Και εδώ λέγει επιχειρήματα ο Απόστολος ο Άγιος Κύριλλος, όταν γράφει επί παραδείγματι παρακούοντες Παύλου του γράφοντος. Δεν προσέχουν τον Παύλο που γράφει τι, του γενομένου εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα. Μάλιστα λέει το εξής εδώ ο Απόστολος Παύλος, αυτό που σας είπανε Ρωμαίους, αλλά λέγει στον Τιμόθεο, και μην ξεχνάς το Ευαγγέλιό μου, το Ευαγγέλιό μου για τον Ιησού Χριστόν εξ σπέρματος Δαβίδ. Όταν τονίζει αυτό το εξ σπέρματος Δαβίδ, τι εννοεί? Εννοεί ότι έφερε πραγματική ανθρωπίνη φύση, η οποία αυτή ανεστεί, όχι ως Θεός. Ο Θεός ούτε πεθαίνει ούτε αναστήνεται, αλλά η ανθρωπίνη φύση απέθανε και ανέστη. Ή ακόμα που λέγει ο Παύλος, που το λέγει, Ρωμαίος 1,4, τι λέγει? Εξαναστάσεως νεκρών Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Εξαναστάσεως νεκρών. Και ακόμα, μη είπεις, προσέξτε εδώ ένα ωραίο χωρίο, το οποίο παρακαλώ, αυτό το χωρίο είναι παρμένο από το Δευτερονόμιον 30,12, και το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους 10,7. Προσέξτε, είναι ένα δύσκολο εκ πρώτης όψεως χωρίων. Δεν είναι δύσκολο, αλλά αν κανείς δεν το ξέρει του φαίνεται δύσκολο. Μη είπεις εν την καρδία σου, τις αναβίσεται εις τον εις ουρανόν, ή τις καταβίσεται εις την άβυσσον, του τέστην Χριστόν εκ νεκρών αναγαγή. Εδώ το διαβάζω όπως είναι γραμμένο στον Άγιο Κύριλλο. Στο Δευτερονόμιο είναι λίγο πλατύτερο, στον Απόστολο Παύλο, Ρωμαίους, είναι λίγο πλατύτερο. Να σας το εξηγήσω. Μη πεις την καρδιά σου, ποιος θα ανεβεί στον ουρανό, δηλαδή με άλλα λόγια, για να κατεβάσει από εκεί τον Χριστόν, τον Μεσσίαν, τον Σωτήρα, τον Λυτρωτήν. Ποιος είναι δυνατόν να ανεβεί στον ουρανό και από εκεί να τον κατεβάσει? Ή τι καταβίσεται εις την Άβυσσον,
Δηλαδή, ποιος θα κατεβεί εις την Άβυσσον, εις τον Άδην, για να φέρει από εκεί τον Χριστόν, δηλαδή να τον αναστήσει? Του τέστη Χριστόν εκ νεκρών αναγαγήν. Δηλαδή, του τέστη, δηλαδή, να έλθει επάνω εις την γη, δηλαδή να αναστηθεί από τους νεκρούς ο Χριστός. Μην το πεις, λέει, αυτό στην καρδιά σου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει το εξής, αγαπητοί. Και αυτό είναι στο Δευτερονόμιο. Και αναφέρεται εις τον Χριστόν. Είναι προφητικό αυτό το σημείο. Γι' αυτό και το χρησιμοποιεί στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος. Θα πει, μη πολύ πραγμονήσεις και πεις μέσα σου, είναι δυνατόν ο Θεός να γίνει άνθρωπος? Ή αν πεθάνει ως άνθρωπος και κατέβει στον Άδη να αναστηθεί, είναι δυνατόν? Μη το πεις αυτό μες στην καρδιά σου. Δηλαδή, με άλλα λόγια, πρόσεξε. Πρέπει να το δεχθείς αυτό, να το πιστέψεις. Γιατί είναι τόσο μεγάλο, γι' αυτό δεν μπορείς να το φανταστείς. Αλλά μπορεί να γίνει μια πραγματικότητα. Και όντως έχουμε το γεγονός και της ενανθρωπίσεως και της Αναστάσεως. Διότι αν ο Χριστός δεν ήταν ο Υιός του Θεού, τότε βεβαίως δεν θα είχαμε την Ανάστασή Του. Ακόμα καλύτερα, εάν ο Υιός του Θεού δεν ήταν εκ της ουσίας του Πατρός, δηλαδή Θεός, ανερχόμενος εις των ουρανών, γιατί λίγο πιο κάτω, στην 24 παράγραφο, δεν ξέρω απόψε αν φτάσουμε, ομιλεί για την ανάληψη του Χριστού. Η ανάληψη του Χριστού, όπως και η Ανάσταση του Χριστού, πιστοποιούνται από την Πεντηκοστή, που σας το έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό. Ουδέποτε θα έστελε ο Θεός το Πνεύμα του το Άγιον, εάν ο Υιός δεν ανεστήνεται και δεν ανελαμβάνεται στον ουρανό. Και το σπουδαίο, εάν ο ίδιος ο Υιός δεν ήταν πραγματικά Θεός. Διότι κι άλλος ανέβηκε στον ουρανό, και ο Ηλίας ανέβηκε στον ουρανό, και ο Ενόχ ανέβηκε στον ουρανό, ή αν θέλετε ως εις ουρανών, αλλά δεν ήλθε το Πνεύμα του Θεού. Διότι εδώ έχουμε μία καταλλαγή. Ποιος άνθρωπος μπορεί να κάνει καταλλαγή με τον Θεό εξ ονόματος της ανθρωπότητας? Ουδείς, ουδείς. Πας άνθρωπος ψεύστης. Δεν υπάρχει ούτε ένας δίκαιος ενώπιον του Θεού. Πώς θα μπορούσε λοιπόν να κάνει καταλλαγή με τον Θεό άνθρωπος? Έπρεπε λοιπόν αυτός να μην είναι άνθρωπος. Δηλαδή, είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος, δηλαδή πίσω από την ανθρωπίνη φύση αληθινός άνθρωπος, αλλά πίσω από την ανθρωπίνη φύση είναι η θεότητα. Και προχωρούμε. Και ομοίως ασφαλιζόμενος, αλλά ακού πάλιν έγραφεν, μνημονεύεται Ιησούν Χριστόν εγιγερμένον εκ νεκρών, όπως λέγει ο Απόστολος των Τιμόθεων 2,8. Να μνημονεύεται τον Ιησού Χριστόν που έχει αναστηθεί από τους νεκρούς. Και πάλι, ή δε Χριστός ουκαι γίγερται, και ενών άρα το κήρυγμα ημών, και νίκε η πίστης ημών. Ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, ότι εμαρτυρήσαμε κατά του Θεού, ότι ήγηρεν τον Χριστόν, ον ουκήγηρεν. Αυτό που είναι στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, ολόκληρο το 15 κεφάλαιο, ολόκληρο, και που αναφέρεται στην Ανάσταση του Χριστού και στην Ανάσταση των νεκρών, αυτό, αγαπητοί μου, πρέπει να το ξέρουμε απ' έξω. Δηλαδή, να λέτε, Α' Κορινθίους 15 κεφάλαιο, τι έχει εκεί? Εκεί έχει την Ανάσταση των νεκρών. Αυτό θέλω να πω, να το ξέρουμε απ' έξω, όχι το κεφάλαιο δηλαδή ως περιεχόμενο, για να ανατρέχουμε όποτε υπάρχει ανάγκη για κάποιον που έχει άγνοια ή αμφιβολία να του μιλήσουμε από εκεί. Θα ήθελα να μείνω μόνο λίγο σε αυτό το χωρίο και να πούμε κάτι περισσότερο. Είναι το εξής. Πρώτα-πρώτα ο Απόστολος Παύλος κατοχυρώνει την Ανάσταση των νεκρών με την Ανάσταση του Χριστού. Κατοχυρώνει κατόπιν την Ανάσταση του Χριστού
με δύο πράγματα, με δύο στοιχεία. Πρώτον, προφητικά, και δεύτερον, ιστορικά. Έτσι, εγώ τα είπα σε ανιούσα κλίμακα. Τα γράφει εκείνο σε κατιούσα. Κάνει κατοχήρωση ιστορικοπροφητική. Δεύτερον, αναφέρεται εις την Ανάσταση του Χριστού ως γεγονός κατοχήρωσης. Και τρίτον, βγάζει συμπεράσματα. Εάν ο Χριστός αναστήθη, τότε και οι νεκροί θα αναστηθούν. Εάν εσείς λέτε ότι οι νεκροί δεν θα αναστηθούν, τότε ούτε ο Χριστός αναστήθη, και αν ο Χριστός δεν αναστήθη, τότε ματέα η πίστη σημών, μάταιον και το κήρυγμα ημών. Ας πάρω το πρώτο μέρος με δύο λόγια μόνο. Λοιπόν, τι λέγει στο 15 κεφάλαιο Α Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος? Γνωρίζω δε ημίν αδελφοί το Ευαγγέλιον, ο ευγγελισάμιν ημίν, ο και παρελάβετε, ενώ και εστήκατε, διού και σώζεστε. Είδατε, εδώ είναι περίφημο αυτό που λέγει, το πως πήρατε το Ευαγγέλιο, το οποίο βεβαίως ακούσατε, παραλάβατε και με το οποίο έχετε σωθεί, σταθήκατε και έχετε σωθεί. Αυτό το πήρατε σημαίνει παράδοση. Παράδοσης. Τι είναι λόγω ευαγγελισάμιν ημίν ή κατέχετε εκτός ημί οικεί επιστέψατε? Αλλά εδώ τους ελέγχει ότι για σταθείτε, μήπως ματέως πιστέψατε, διότι χωλαίνετε περί την πίστη. Πράγματι οι Κορίνθιοι είχαν διάφορες αντιλήψεις περί της Αναστάσεως των νεκρών, γι' αυτό και τους διορθώνει ο Απόστολος Παύλος με το να τους γράψει αυτά που τους γράφει, και δόξα τον Θεό, το Πνεύμα του Θεού κατέγραψε αυτές τις γραμμές για να μπορούμε μέσα στους αιώνες οι πιστοί να τις διαβάζουμε και να έχουμε κατοχήρωση. Παρέδωκα γαριμήν εν πρώτης ο και παρέλαβον ότι Χριστός απέθανε υπέρ των αμαρτιών ημών κατά τας γραφάς. Εγώ παραδίδω σε εσάς εκείνο που πήρα. Η παράδοση, σας είπα. Τι λέγει η παράδοση? Ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας κατά τας γραφάς, δηλαδή κατά τους προφήτες. Οι προφήτες έλεγαν αυτό. Συνεπώς έχουμε τον προφητικό λόγο. Και ότι ετάφη, και ότι εγίγερται τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Γι' αυτό δεν είναι παρονυχής εκείνη η μικρή φρασούλα που λέμε στο σύμβολο της πίστεως, κατά τας γραφάς. Είναι το τσιμέντο που κολλάει τα επιμέρους άρθρα του συμβόλου της πίστεως. Αυτό το κατά τας γραφάς είναι παρμένο από εδώ, από τον Απόστολο Παύλο. Δηλαδή, αυτά που σαν γεγονότα συνέβησαν, αυτά ήδη προφητεύτηκαν, προεφητεύθησαν, και συνεπώς έχουμε το γεγονός ή τα γεγονότα και τις προφητείες. Τώρα, ως προς τα γεγονότα θα κάνει κατοχήρωση. Μάλιστα εκείνο το ότι ετάφη δείχνει ότι απέθανε ο Ιησούς. Απέθανε πραγματικά ο Ιησούς. Και τώρα, ποιοι είναι οι μάρτυρες των γεγονότων? Ποιων γεγονότων? Όχι μόνο της ζωής του Ιησού, γιατί σε αυτό ήταν μάρτυρες όλοι. Όλος ο λαός του Ισραήλ στάθηκαν μάρτυρες της παρουσίας του Ιησού. Αλλά τώρα μάρτυρες της Αναστάσεως, δηλαδή των ιδιαίτερων αυτών γεγονότων. Και απαριθμεί ότι όφθη Κυφά ήταν τις 12. Πρώτα λέει παρουσιάστηκε εις τον Πέτρον. Σημειώσατε ότι δεν βάζει τις γυναίκες μέσα. Γιατί θα πείτε άραγε? Γιατί θα πείτε άραγε δεν βάζει τις γυναίκες? Αν έγραφε προς Εβραίους θα έβαζε και τις γυναίκες. Γράφει προς Κορινθίους και δεν βάζει τις γυναίκες. Διότι η γυναίκα
στους αρχαίους Έλληνες δεν είχε σπουδαία θέση μέσα εις την ζωή, και συνεπώς δεν μπορούσε να ληφθεί υπόψη η μαρτυρία της. Γι' αυτό δεν βάζει τις γυναίκες, τις μυροφόρες γυναίκες που έπαιξαν σπουδαίο ρόλο, αυτές πρώτες είδαν τον Χριστό. Και συνεπώς τα λέγαμε στον κατάλογο που μας διασώζει ο Απόστολος Παύλος, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και άλλα ονόματα εάν βάζαμε και τις γυναίκες. Αυτός όμως είναι ο λόγος που δεν καταγράφει τις γυναίκες. Έπειτα λέει, ήττα τις 12, πρώτα στον Πέτρο, μετά στους 12. Έπειτα, κοιτάξτε, 12, θα μου πει το Ιούδας, είναι τεχνικός όρος ο αριθμός 12. Γι' αυτό λέγαμε οι 12, χωρίς να σημαίνει ότι ήταν ο Ιούδας, εκ των υστέρων μετά μπήκε ο Ματθίας και τα λοιπά. Και ότι έπειτα όφθη επάνω 500 αδελφείς, εφάπαξ, 500 μάρτυρες. Ακόμη θέλετε, κύριε Κορίνθη, εξών οι πλοίους μένουσιν έως άρτη. Την έσδε και κοιμήθησαν. Μερικοί λέγει, οι πιο πολλοί ζουν. Μερικοί πέθαναν, εκοιμήθησαν, πέθαναν. Δηλαδή πηγαίνετε να τους ερωτήσετε. Είναι μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού. Γιατί, γιατί τον είδαν. Γιατί τον είδαν. Πιθανώς αυτό να συνέβη, αν όχι στην ανάληψη, μπορεί και στην ανάληψη, πιθανώς όμως να συνέβη εις το όρος ου ετάξατο αυτής ο Ιησούς, δηλαδή στη Γαλιλαία. Και εκεί που λέει ο Ματθαίος, και τον προσεκίνησαν, τον προσεκίνησαν, έχει μία φρασούλα περίεργη εκεί, μπορεί να σας σκανδαλίζει κιόλας. Οι δε εδίστασαν. Ποιοι είναι αυτοί που εδίστασαν? Είναι ο Ιησούς αυτός, δηλαδή εκείνο που δεν πιστεύουμε στα μάτια μας. Δηλαδή ενώ τον βλέπουν δείχνουν ένα δισταγμό. Όταν ήρθε όμως η Πεντηκοστή, όλα αυτά διελήθησαν, διότι ο Ιησούς ανέστη και έστειλε το Πνεύμα το Άγιο. Σας λέω, το βαρύ πυροβολικών είναι η Πεντηκοστή. Αυτή κατοχυρώνει την Ανάσταση και την Ανάληψη. Αυτή, διότι θα μπορούσαν, δεν θα μπορούσαν. Θα μπορούσαν, δεν θα μπορούσαν. Τι σχήμα είναι αυτό που σε λέω? Ότι έστω θα μπορούσαν να πούν ότι δεν είναι κατοχυρωμένη η Ανάσταση. Λέω δεν θα μπορούσαν, γιατί έχει πάρα πολλές κατοχυρώσεις. Αλλά αφού κατοχυρώνεται όμως από την Πεντηκοστή, διότι αν ο Ιησούς δεν ανέστη ή το ψευδείς, τότε γιατί να στείλει ο Θεός το Άγιο Πνεύμα με τα θαυμαστά εκείνα καταπληκτικά φαινόμενα σε εκείνους που πίστεψαν στον Ιησού? Αν υποτεθεί ότι ο Ιησούς εσφετερίστη θεϊκές ιδιότητες και θα έπρεπε να είναι ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος της ιστορίας, γιατί ετόλμησε να σφετεριστεί θεία χαρακτηριστικά, θείες ιδιότητες, εγώ και ο πατήρ ενεσμέν. Ποιος το είπε αυτό ποτέ? Ποιος εκ των ανθρώπων το είπε αυτό ποτέ? Ούτε ο Βούδας, ούτε ο Μωάμεθ, κανένας δεν το είπε ποτέ. Το είπε ο Ιησούς. Αν υποτεθεί όμως ότι το πλάνος και ψευδής έπρεπε να είναι στον πάτο της κολάσεως. Αλλά δεν είναι. Αλλά δεν είναι. Γιατί? Γιατί είναι αληθινός. Γι' αυτό σας είπα ότι η Πεντηκοστή είναι το βαρύ πυροβολικό κατοχυρώσεως, Αναστάσεως και Αναλήψεως. Έπειτα όφθη Ιακώβο, ήττα της Αποστόλης Πάση. Έπειτα λέει ενεφανίστη στον Ιάκωβον. Εδώ έχουμε, φαίνεται, ξεχωριστή εμφάνιση του Κυρίου στον Ιάκωβον, ο οποίος πίστεψε. Μέχρι τότε, ξέρετε, δεν είχε πιστέψει. Ούτε τα αδέλφια του, εκείνα τα παιδιά, λέει, του Ιωσήφ, που επροστάτευε ο Ιωσήφ την Θεοτόκον, δεν είχαν πιστέψει. Το λέει σαφώς ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Άμα του είπαν, τον θεωρούσαν, ξέρετε, απλώς ένα σπουδαίο άνθρωπο. Ανεβαίνουν στα Ιεροσόλυμα για την εορτή και του λένε, ανέβα κι εσύ, εσύ έχεις κάποια δύναμη, λέει, είσαι σπουδαίος, να δείξεις τη δύναμή σου, λέει, να σε αποδεχθούν οι άνθρωποι. Με ποια έννοια? Ότι είσαι, ας το πούμε, θαυματοποιός. Όχι, λέει ο Κύριος, δεν ανεβαίνω στην εορτή.
η δική μου η ώρα δεν ανέβη, δεν ήρθε. Η δική σας είναι πάντοτε. Αφού έφυγαν, ανέβηκε αργότερα ο Ιησούς στην εορτή, δηλαδή στα Ιεροσόλυμα. Δεν είχαν, και σημειώνει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δεν είχαν πιστέψει ούτε τα αδέλφια του. Αυτά τα κατασέρκα που λέμε αδελφόθεος Ιάκωβος, αδελφόθεος Ιούδας, είναι η επιστολή τελευταία στην Αγία Γραφή. Δεν είχαν πιστέψει. Εμφανιζόμενος όμως ο Κύριος εις τον Ιάκωβον, όπως ήδη το διαβάζουμε, γίνεται ο θαυμαστός Ιάκωβος, ο πρώτος επίσκοπος Ιερουσαλήμ, θεωρείται μαζί με τον Πέτρον και τον Ιωάννη. Εν τω μεταξύ ο Ιάκωβος εφωνεύθη στήλος της εκκλησίας της Ιερουσαλήμ, πρώτος επίσκοπος, ήταν δε τόσο δίκαιος, δίκαιος δηλαδή ενάρετος, αυτό θα πει δίκαιος, ήταν τόσο ενάρετος, ώστε τον παραδεχόντουσαν και οι Εβραίοι, έστω και αν δεν είχαν πιστεύσει στον Χριστό. Τόσο σπουδαίος ήταν ο Ιάκωβος. Έκανε προσευχή γονατιστός, τόσο πολύ προσευχή, που μας διασώζει ο Ευσέβιος στην ιστορία του, ότι τα γόνατα του είχαν γίνει τόσο σκληρά σαν δέρμα καμήλας από την πολλή προσευχή, για να σωθεί ο λαός, επειδή ήξερε ο Ιάκωβος ότι ο λαός θα τιμωρηθεί από τον Θεό για το μεγάλο έγκλημα, και παρακαλούσε τον Θεό να πιστέψει ο λαός. Στο τέλος τον εγκρέμισαν, τον σκότωσαν, ξέρετε, τον έβαλαν στον έτομα, και εκεί ομολόγησε τη θεότητα του Χριστού και είπαν οι Εβραίοι και οι άρχοντες, επλανήθη ο δίκαιος. Αλλά δεν θα πίστευε ποτέ ο Ιάκωβος, ίσως, γιατί ξέρετε, για μια στιγμή που μεγαλώνετε με έναν αδελφό σας μέσα στο σπίτι, δεν μπορείτε να τον παραδεχθείτε εύκολα. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, κανείς προφήτης δεν είναι τίμιος, δηλαδή αποδεκτός στην ίδια του την πατρίδα. Ποτέ δεν θα μπορούσε ο Ιάκωβος να δεχθεί τον αδελφό του, τον Ιησούν, μικρότερον κατά την ηλικία. Διότι ήταν παιδιά, ο Ιάκωβος και οι άλλοι ήταν παιδιά από πρώτη γυναίκα που είχε πεθάνει. Εάν ο Χριστός δεν είχε εμφανιστεί εις τον Ιάκωβο, που σημαίνει επίστεψε, αγαπητοί μου, ακούστε να σας πω, εάν δεν έχει κανείς τη γεύση του Αναστάντος Ιησού Χριστού και τη γεύση του Αγίου Πνεύματος, δεν μαρτυράει για τον Χριστό. Και να δώσει τη ζωή του. Εκατομμύρια μάρτυρες είχαν γεύση Ιησού Χριστού. Ξέρετε ότι, όπως γνωρίζουμε από τα συναξάρια και τα λοιπά, ότι οι μάρτυρες καταρχάς ζούσαν στον χώρο της πίστεως. Εφυλακίζοντο, τιμωρούντο, στον χώρο της πίστεως πάντως. Λίγο πριν μαρτυρήσουν το τελικό μαρτύριο, εμφανίζεται και εμφανίζεται και θα εμφανίζεται ο Χριστός να ενθαρρύνει και να ενισχύει. Οπότε έχουν γεύση. Δεν μπορείς να μαρτυρήσεις υπέρ του Χριστού εάν δεν έχεις το ιδιαίτερο χάρισμα αυτής της πίστεως, και αν θέλετε μετά και της οράσεως, δηλαδή της θεωρίας. Αλλιώτικα, να δώσεις τη ζωή σου, τι πολύτιμότερο υπάρχει από τη ζωή? Να δώσω τα λεφτά μου, την υγεία μου, τα δίνω, τη ζωή μου, για ένα ψέμα? Για ένα ψέμα? Θα υπήρχε μεγαλύτερη ανοησία από αυτό? Μήπως λοιπόν τόσα εκατομμύρια που έδωσαν τη ζωή τους, μήπως εδώ υπάρχει μία εμπειρία, μία απόδειξη ότι δεν είναι ένα ψέμα? Μήπως? Βεβαίως. Τι να πούμε για τον Απόστολο Παύλο, θα το πει λίγο πιο κάτω. Ήτα της Αποστόλης πάσιν, έσχατον δε πάντων, ως περί το εκτρώματι όφθη καμή. Εγώ γαριμί ο ελάχιστος των Αποστόλων, ως ούκι μη ικανός καλείστε Απόστολος, διότι εδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Χάρη τη δε Θεού ημί, ο ημί. Και η χάρη αυτού εις εμέ ούκαι μη, το και με έψιλον, εγεννήθη, δηλαδή έγινε,
αλλά περισσότερον αυτών πάντων εκοπίασα, ούκ εγώ δε, αλιχάρις του Θεού, η συνεμή, είτε ουν εγώ είτε εκείνη ούτω κηρύσομεν και ούτως επιστεύσατε. Τελευταίον λέει από όλους που ο Χριστός ενεφανίστη, ο Αναστάς Ιησούς ήταν σε μένα. Σε μένα ενεφανίστη Ιησούς. Γιατί εγώ είμαι ο έσχατος, λέει, των Αποστόλων, ο ελάχιστος των Αποστόλων, και ενεφανίστη έσχατον δε πάντων ως περί το εκτρώματι όφθηκα μη. Έκτρωμα είναι η αποβολή, όπως θα γνωρίζετε. Λέει το έμβριο που δεν ολοκληρώθηκε στην μήτρα της μητέρας και απευλήθη. Βεβαίως δεν είναι τέλειος άνθρωπος, δηλαδή σωματικά εννοώ δεν είναι τέλειος, δεν ανελήχθη και συνεπώς λέγεται αποβολή. Εγώ, λέει, είμαι σαν αποβολή. Σαν αποβολή. Κοιτάξτε που κατεβάζει τότε αυτό το Απόστολος Παύλος. Ενεφανίστη λοιπόν και σε μένα, γιατί είμαι σαν αποβολή. Εδίωξε την Εκκλησία του Χριστού. Εδώ υπενήσεται, όπως αλλού θα το πει καθαρά, περιγραφικά μάλιστα, και λεπτομερώς αν θέλετε. Δύο φορές είναι. Μία στις, και οι δύο φορές, συγγνώμη, είναι στις πράξεις των Αποστόλων. Και οι δύο. Προς Δαμασκόν. Προς Δαμασκόν. Ενεφανίστη ο Ιησούς και πρώτον πυλών της Δαμασκού. Υποκειμενικό θα πει κάποιος φαινόμενο, αδύνατο. Ξέρετε ότι ψυχολογικά είναι ανερμήνευτη η μεταστροφή του Αποστόλου Παύλου. Δεν δικαιολογείται παρά μόνο ότι κάτι συνέβη. Και αυτό το κάτι είναι η παρουσία του Χριστού. Ο Παύλος ήταν ισορροπημένος άνθρωπος, με τετράγωνο μυαλό. Δεν ήταν ο άνθρωπος ο Σερσέμις, ο άγγελος, ο επιπόλεος, αλλά ήταν ο άνθρωπος. Αυτή η λέξη είναι μικρασιάτικη λιγά, γι' αυτό γελάσατε, ναι. Σερσέμις, δηλαδή ο αφηρημένος, που δεν έχει σωστό το μυαλό. Ξέρετε, αυτή τη λέξη χρόνια είχα να την πω. Την άκουγα, αλλά ποτέ δεν την είπα. Πώς μου ήρθε τώρα και την είπα. Λοιπόν, ο άνθρωπος που δεν είχε σωστό το μυαλό του, κάθε άλλο. Ή κάτι έπαθε υποκειμενικά, ψυχολογικά κάτι έπαθε. Τι, κύριε Παύλο. Πήγαινε με μένος διόκτου. Είχε μαζί του φρουρά. Είχε συστατικές επιστολές για αυτή την αποστολή του. Του είχε εμπιστευτεί το συνέδριο την υπόθεση των χριστιανών. Πώς λοιπόν πάει για διώκτης και γυρίζει Απόστολος? Δεν εξηγείται με καμία ψυχολογία, παρά μόνο ότι ο Παύλος είδε τον Χριστό. Το λέγει ο ίδιος. Το λέει και το ξαναλέει σε πολλά σημεία. Ακάπου λέει σε μια του επιστολή, ουχή τον Κύριον Ιησούν εώρακα. Δεν είδα, λέει, τον Ιησούν Χριστόν. Και πού δεν το λέει αυτό? Υποκειμενικό? Όχι. Εξαντικειμένου. Εδώ βλέπει κανείς την πρόνοια και την αγάπη του Θεού, πως κατοχυρώνει τα θέματα που αφορούν στην Ανάσταση. Τι γίνεται όταν πρώτον πυλών της Δαμασκού προχωρούν και έγινε ένα φως που άστραψε στα μάτια του Παύλου και ετυφλώθη από το φως αυτό ο Παύλος, πιο πολύ, λέει, από τον ήλιο. Ήτανε κοντά μεσημέρι που πήγαιναν να φτάσουν στην πόλη και έλαμψε, λέγει, ένα φως πιο πολύ από τον ήλιο. Το φως αυτό το είδαν και οι φρουρά που πήγαιναν, δηλαδή οι στρατιώτες που πήγαιναν να συλλάβουν χριστιανούς. Εδώ είναι το σπουδαίο. Δεν υποκειμενικό, είναι αντικειμενικό, εξαντικειμένου. Και όταν ο Παύλος έπεσε χάμο και ήκουσε την φωνή Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, ο Παύλος δεν είναι, έχει καμία προκατάληψη με τον Ιησού Χριστό, δηλαδή προκατάληψη, μια επίδραση που να πει κανείς για μια στιγμή χαρίζεται στον Χριστό. Από πού και ως πού. Όταν άκουσε τον Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, ποιος είσαι, Κύριε? Βέβαια, μπροστά σε ένα όραμα θα πει το Κύριε.
Όπως λέμε κύριε Α, κύριε Β, με αυτή την έννοια. Όχι κύριε Ιησού, ποιος είσαι? Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον συ διώκεις. Είδατε, εγώ είμαι ο Ιησούς. Και θα πει ο Απόστολος όταν απολογείται στον Φίστον, ότι το φως όλοι το είδαν και την φωνή όλοι ήκουσαν. Αλλά πώς ήκουσαν την φωνή? Προσέξτε τώρα εδώ. Η φρουρά δεν έπρεπε να ακούσει το περιεχόμενο της φωνής. Έπρεπε μόνο να πιστοποιήσει ότι κάποιος ομιλεί. Έτσι, όπως κάποιος που έξω φωνάζει, μιλάει, ακούμε ότι κάποιος μιλάει, αλλά δεν ξεχωρίζουμε τι λέει. Έτσι, οι φρουρά έχουν εμπειρία τόσο του φωτός, όσο και κάποιου ομιλούντος, αλλά δεν ξεχωρίζουν, γιατί δεν έπρεπε. Και τώρα ο Παύλος ξεχωρίζει, γιατί εις αυτόν αφορά η ομιλία. Και του λέγει μετά ο Κύριος ότι πήγαινε εις την πόλη, εκεί θα βρεις κάποιον που λέγεται Ανανίας και λοιπά και λοιπά, και εκείνος θα σε βοηθήσει. Είδατε, αγαπητοί μου, ο Παύλος ουδέποτε θα γίνεται ο Παύλος. Αλλά το σπουδαίο, εάν δεν έβλεπε τον Αναστάντα Ιησούν, αλλά το σπουδαίο ξέρετε ποιο είναι? Ακούστε σε μία μικρή φρασούλα που λέγει ότι χάρη δε Θεού είναι ο ημί, και η χάρη σε αυτού είσαι με, ή είσαι με ου και ενή εγεννήθη, αλλά περισσότερον αυτών πάντων εκοπίασα. Εγώ εκοπίασα πιο πολύ από τους άλλους Αποστόλους. Αλλά εκεί μπορούσε να θεωρηθεί ότι αλαζονεύεται, και ευθύς μετά λέγει ου και εγώ δε, όχι εγώ, εγώ αλλά όχι εγώ. Είναι χαριτωμένες αυτές οι θέσεις, αλλά η χάρις, λέει, του Θεού είναι εμεί, η χάρις του Θεού που ήταν μαζί μου. Αλλά δεν θα, και σήμερα να ξανά διάβαζε το κείμενο αυτό ο Απόστολος Παύλος, δεν θα το διόρθωνε, θα τα άφηνε έτσι, ότι εκοπίεσα πιο πολύ από τους άλλους μαθητάς. Είναι σπουδαίο αυτό το στοιχείο. Ξέρετε γιατί? Οι άλλοι μαθητές είδαν τον Χριστό, και εκείνο που τους έκανε να φτάσουν στο μαρτύριο ήταν η αγάπη τους στον Ιησού Χριστό, αλλά και η βεβαιότητά τους ότι ο Κύριος αρεστήθη. Μεγάλο πράγμα αυτό. Λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος, εγώ κουράστηκα πιο πολύ από την άποψη ότι γυρίζω περιοχές, τρέχω. Γιατί? Γιατί ο Παύλος αγάπησε τον Χριστό. Τον αγάπησε γιατί τον είδε και τον άκουσε. Δηλαδή, με άλλα λόγια, κοπίασε πιο πολύ γιατί είχε πολύ αγάπη. Και είχε πολύ αγάπη γιατί ήταν βέβαιος και σίγουρος για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Λέει κάπου στον Τιμόθεο, να σε επιοικείς, του λέει, στους αντιτιθεμένους. Να και αυτό που σας έλεγα στην ώρα των απορριών, ότι πρέπει να, όχι, συγγνώμη, πιο πάνω εδώ στον Αγίο Κύριλο, να είμαι επιοικής, να μην μαχόμεθα, να είσαι επιοικής και να θυμάσαι ότι και εμείς κάποτε είμαστε ανόητοι. Είδατε πως αποκαλεί τον εαυτό του ο Απόστολος Παύλος? Ανόητον, που δεν εδέχεται τον Χριστό και είχε γίνει διώκτης του Χριστού. Αλλά μασιλέησε ο Κύριος. Έτσι και εκείνοι που σήμερα αντιτίθενται, αν ο Κύριος τους ελεήσει, θα γίνουν και αυτοί πιστοί. Αυτές όλες οι εμπειρίες του δίδουν, θα λέγαμε, υλικό για ποιμαντική. Είναι σπουδαίο πράγμα ο ποιμήν, εκείνος ο οποίος ποιμένει ένα ποίμνιο, να έχει μερικές εμπειρίες, είτε πρακτικές είτε θεωρητικές, όπως θέλετε πάρτε το, που μπορεί να βλέπει τους άλλους με πολύ πολύ αγάπη. Έκανα αυτό, θα με συγχωρέσει ο Θεός? Μα θα σε συγχωρέσει ο Θεός, αμφιβάλλεις γι' αυτό? Θα σε συγχωρέσει ο Θεός.
Μην αρχίζουμε να λέμε στον άλλον, δεν τρέπεσαι. Δεν, εσύ το κάνεις αυτό. Εσύ δεν τρέπεσαι. Να μην επιτρέψει ο Θεός καμιά φορά να πάρει πείρα ο πνευματικός, αν κάπως έτσι μπορεί να μιλήσει. Και αν μιλήσει κάποτε έτσι, όχι για να πλήξει, αλλά για να παρουσιάσει κάποτε το μέγεθος της αμαρτίας, όταν αυτό είναι μικρισμένο μπροστά στα μάτια του ανθρώπου που αμάρτησε. Όταν λέει, α, έκανα αυτό και αυτό, α, δεν σε νοιάζει, δηλαδή ξέρεις τι έκανες, το μεγαλώνει, το φέρνει στη φυσική διάσταση, στο φυσικό μέγεθος. Αυτό όμως έχει πάλι ποιμαντικό χαρακτήρα, ψυχολογικό χαρακτήρα κτλ. Όχι όμως αλαζονικό, και να πει κανείς ότι εσύ έκανες αυτό ενώ εγώ δεν το έκανα. Α, να φυλάξει ο Θεός, να φυλάξει ο Θεός. Αλλά κι αν ακόμη κανείς πει ότι αυτό εγώ δεν το έκανα, αν φέρει σε μαρτυρία την εμπειρία του, δεν το έκανα, θα το έκανα κι εγώ αν δεν με φύλαγε ο Θεός. Α, με φύλαξε ο Θεός και δεν το έκανα, αλλά μπορούσα και εγώ να το κάνω τόσο καλά όσο και εσύ. Αυτά είναι όλα πολύ σπουδαία. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, μιλάει όπως μιλάει. Και παρακάτω, αφού φέρνει αυτές τις κατοχυρώσεις, λέει τώρα. Τι είπαμε πρώτα? Κατά τας γραφάς. Τα γεγονότα. Γραφές, προφητείες και γεγονότα. Αυτό που κάνει μέχρι τώρα ο Άγιος Κύριλλος, αναφέρει προφητείες. Μετά τους μάρτυρες των γεγονότων, αυτά που σας διάβασα, και τώρα στα συμπεράσματά του. Είδε Χριστός κηρύσσεται ότι εκ νεκρών εγίγερται. Εάν λοιπόν ο Χριστός κηρύσσεται ότι ο Χριστός αναστήθη από τους νεκρούς, πώς λέγουσι την έσεν ημίν ότι η Ανάστασης νεκρών ουκέστη? Πώς λένε μερικοί από εσάς τους Κορινθίους ότι δεν υπάρχει Ανάστασης νεκρών? Η συνέπεια της αρνήσεως της Αναστάσεως των νεκρών, ακούσατε τι? Είδε Ανάστασης νεκρών ουκέστη, ουδέ Χριστός εγίγερται. Εάν λέτε ότι δεν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, ότι δεν θα αναστηθούν νεκροί, τότε ούτε ο Χριστός ανεστή. Διότι ότι ο Χριστός έζησε στον παρόντα κόσμο και άφησε να γίνει γεγονός στη ζωή του, αυτό κατηγορεί, δηλαδή αναφέρεται στους σταθμούς της δικής μας της ζωής. Δηλαδή καθορίζει την ανθρωπίνη πορεία θάνατος και Ανάστασης. Δεν αναστήθη ο Χριστός για να δείξει τη θεότητά του, και αυτό βεβαίως, αλλά για να δείξει την πορεία της ανθρωπίνης υπάρξεως, ότι θα πεθάνουμε και θα αναστηθούμε. Και ανελήφθη, μπορούσε ο Κύριος να εξαφανιστεί απάνω από τη γη και να μην δουν την ανάληψή του, για να δείξει ότι και εμείς θα αναληφθούμε. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος ότι αρπαγισόμεθα εις αέρα εν εφέλες εις απάντησιν του Κυρίου? Όλα αυτά τι δείχνουν? Ό,τι στο Χριστό συνέβη θα συμβεί σε εμάς. Και ο Χριστός το κατοχυρώνει με γεγονότα, με ιστορία, όχι με θεωρίες. Συνεπώς, εάν ο Χριστός, εάν οι νεκροί δεν αναστήνονται, πάει αντίστροφα. Τότε και ο Χριστός δεν αναστήθη. Αλλά ο Χριστός όμως αναστήθη. Συνεπώς και οι νεκροί θα αναστηθούν. Αλλά έχει όμως και άλλες συνέπειες. Είδε Χριστός σου και γίγερτε, και ενών άρα το κήρυγμα ημών, και εν είδε και η πίστη σημών. Εάν ο Χριστός δεν αναστήθη, τότε κούφιο το κήρυγμά μας, κούφια η πίστη μας. Γιατί, γιατί να πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο? Για ποιο λόγο? Και ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, ότι εμαρτυρήσαμε κατά του Θεού ότι ήγηρε των Χριστών ον ουκίγηρεν υπερ άρα νεκρίου και γύρονται. Ακόμη και ψευδομάρτυρες στεκόμαστε απέναντι στο Θεό, και που βεβαιώνουμε ότι ο Χριστός ανεστήθη, αν υποτεθεί ότι δεν ανεστήθη. Και θα πει πιο κάτω, ως προς τι, λέει, εθηριομάχησα εν Εφέσο? Γιατί εγώ
να μένω μέσα στην άσκηση του Ευαγγελίου και να μην μείνω στο φάγομαι και πίωμαι να αύριο γαραποθνίσκομαι. Γιατί να υποβαλώμεθα σε καθημερινό μαρτύριο και σε καθημερινή ταλαιπωρία αν ο Χριστός δεν αναστήθη, γιατί δεν αναστήνονται οι νεκροί? Όχι, λέει. Στο τέλος λέγει, νυνή Χριστός αγίγερτε εκ νεκρών, απαρχήτων και κοιμημένων εγένετο. Τώρα δά, ο Χριστός αναστήθη από τους νεκρούς και έγινε η απαρχή, το ξεκίνημα της Αναστάσεως των νεκρών. Θα αναστηθούν οι νεκροί. Γιατί? Γιατί ο Χριστός αναστήθη. Αυτά όλα, αγαπητοί μου, είναι τα μεγάλα επιχειρήματα που εδώ ο Λόγος του Θεού μας δείχνει και που ο Άγιος Κύριλλος εδώ μας λέγει πως ακριβώς αναστήθη ο Χριστός και ότι η μεγάλη συνέπεια αυτής Αναστάσεως του Χριστού είναι μετά η Ανάσταση των νεκρών. Αυτά για απόψε.